Με μεγαλοπρέπεια και ιερή κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανία για τη μεταφορά της εικόνας της κοιμήσεως της Θεοτόκου από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής. Οι εικόνες από τη λιτάνευση είναι εντυπωσιακές. Τη διαδρομή 4 περίπου χιλιομέτρων κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης διανύουν πεζοί κάθε χρόνο ο κλήρος και ο λαός που συνοδεύουν την ιερά εικόνα από το μοναστήρι του Προδρόμου όπου φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έχει επιτρέψει η χάρη της κατά τόπους να υπάρχει ένα ιδιαίτερος χώρος προσκύνημα και να εκφράζεται ευλαβικά σε αυτό τον τόπο η ευλάβεια των χιλιάδων πιστών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το χώρο εδώ, στο χώρο της Χαρακιανής Παναγίας, που από τους ύστερο βυζαντινούς χρόνους η Παναγία επέτρεψε να εμφανιστεί η χάρη της μέσα σε ένα χαράκι, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, σε μια πέτρα δηλαδή. Η ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου παραμένει στο ναό κατά το διήμερο εορτασμό της Μεγάλης Θεομητορικής Εορτής. Κάποτε ήταν πολλοί αυτοί που δεκαπεντάριζαν σε καλύβες έξω από την Παναγία τη Χαρακιανή στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου για να συντροφεύουν και να παίρνουν ευλογία από την εικόνα της Παναγίας. Ο χωριά και πόλεις της επαρχίας μας 2, 3, 4, 5, ακόμα και 10 ώρες άνθρωποι ξεκινούν από τους τόπους διαμονής τους και καταλήγουν εδώ στο χώρο της Χαρακιανής ως τάμα, δηλαδή ως έκφραση αγάπης στην Παναγία μέσα από την άσκηση. Προσεκκίνηση διάντως βέβαια την περίοδο που ήταν νηστίσιμη, την προσευχή, αλλά και την πορεία αυτή τιμής προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του νησιού και φέτος προσκυνούν την πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας της Χαρακιανής και ζητούν την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου στη ζωή τους.